Λοιπόν, λοιπόν, με άλλο μάτι είδε τη συνέντευξη και ο Νίκος του κυρίου Τσίπρα, ο Νίκος ο Κόκαλης, λέει, ναι, μπορείς από τη μία να λες δώσε, είναι ψίχουλα, και από την άλλη γιατί τα έδωσες. Α, πώς δεν μπορείς, πάντα μπορείς. Αλλά την καλύτερη απάντηση θα μας τη δώσει η Υφυπουργός Μετανάστευσης, η κυρία Σοφία Βούλτεψη, η οποία είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε. Και να απαντήσω στο πρώτο θέμα του Ανανά. Στο πρώτο, για αυτό το, το σημαντικό Ανανά είναι, κυρία Βούλτεψη. Να μην τα απευθύνεις στη μητέρα μου, στην Χριστίνα, ναι, διότι η μητέρα μου, ναι, μου λέει, ναι, η κοραή είναι σοβαρή. Δεν την έχει δει από κοντά, μάλλον. Μανούλα. Μάλλον δεν την άρα, έχει λοιπόν, δει από κοντά. Ευτυχώς που η μαμά τώρα δεν ξέρω που είναι, τι κάνει. Γιατί αυτά δεν θα τα δεχόταν για τη Χριστίνα, να ξέρει. Η μητέρα σας σας το λέει αυτό. Εσείς που την ξέρετε την Κορέα από την Καλή και από την Ανάπολη, όχι, γιατί την αφήνετε σε αυτή τη πλάνη. Λάθος έχεις, της το επιβεβαίωσε. Δεν πρόκειται να της αλλάξω εγώ μια καλή διάθεση. Σωστό. Εξαιρετικά τη συνέντευξη. Την αφήνετε στην πλάνη της δηλαδή. Όχι, δεν μπορώ να πω της μαμάς κάτι. Καταρχήν δεν έχω και... Έχει κάνει ερωτήσεις, μην νομίζετε. Λέει τι είναι, για πες μου και τα λοιπά. Σας παρακολουθεί συνέχεια στην τηλεόραση. Είπα λοιπόν κάποια πράγματα και μου λέει το ήξερα, είναι σοβαρή. Μάλιστα, εντάξει. Την αφήνουμε, την αφήνουμε στην πλάνη της. Λοιπόν, πάμε λίγο. Σας παρακολουθεί συνέχεια. Ναι, βέβαια, η μαμά οπωσδήποτε. Παρατηρήσεις και τέτοια. Πάρα πολλές. Ναι. Μπορούσες αυτό να το αφαιρέσεις. Δηλαδή, τη χειρότερη κριτική πότε σας την έκανε? Δεν μπορώ να το θυμηθώ αυτό, γιατί είναι συνέχεια στην τηλεόραση. Δεν σας πήρε κανένα να σας πει τι είναι αυτά που είπε στην Σοφία στην τηλεόραση? Όχι, με περιμένουν όταν γυρίσω με τη θεία μου. 92-94. Και η μία 92, η άλλη 92. Ναι, βεβαίως. Η θεία είναι στη Λαϊκή, έχει πάει για τρίτη φορά τώρα. Χαιρετισμούς και στη μαμά και στη θεία. Λοιπόν, και με περιμένουν. Βεβαίως, και ευχαριστώ. Λοιπόν, και με περιμένουν, ναι, και μου κάνουν παρατηρήσεις. Ας πούμε, να πω τώρα σε μια φασαρία που έγινε προσφάτως. Λέει, κοίτα να δεις, μου λέει, πρώτη φορά θα σου πω είχες δίκιο. Δεν μπορεί. Πρώτη φορά είχα δίκιο. Δηλαδή όλες τις άλλες. Όλες τις άλλες κατέβασε αυτό, ανέβασε εκείνο, κάνε τούτο, ναι. Okay. Αγαπάμε Μανούλα Σοφίας Βούλτεψης. Πώς τη λένε τη μητέρα σας? Πόπι. Πόπι, που βγαίνει από Καλλιόπη. Παρθένα βγαίνει, γιατί είναι πόντια και εκεί έχουν, ναι, έχουν το Παρθένα. Λοιπόν. Ορίστε, τα μάθαμε όλα για την οικογένεια της κυρίας Βούλτεψη. Λοιπόν, κυρία Βούλτεψη, πάμε στα πολιτικά τώρα. Πάμε στα πολιτικά. Εχθές είχαμε τον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό, αλλά και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο Αιγαίο. Και να έχει αρχίσει, μάλλον έχει αρχίσει, αλλά να έχουμε ένα ακόμη επεισόδιο μιας έντονης προεκλογικής κόντρας, διότι εμφανίστηκε στη Λέσβο ο κύριος Τσίπρας και το έβγαλε αμέσως η Νέα Δημοκρατία το τι έλεγε για το μεταναστευτικό, για τους βιασμούς κλπ. Τα πεπραγμένα οδηγούν ή μήπως τώρα με την προεκλογική περίοδο λίγο θα τα τραβήξετε όλα τα κόμματα στα άκρα σε αυτό το παιχνίδι της αντιπαράθεσης? Κοιτάξτε να σας πω τι συμβαίνει, γιατί αυτό τώρα θέλω να πω, επειδή ακούω και για κάτι αϊπνίες τελευταία. Ναι, θα μας το σχολιάσετε, ναι, μετά. Ναι. Να πω δεν το πολύ κοιμάται ο κύριος Τσίπρας. Ναι, δεν έχει αϊπνίες, ναι, γιατί θα, πάνω σε αυτό να πω το εξής, ότι... πράγματι, πολλές φορές μπορεί να έχει κάποιος αϊπνία. Δεν είναι η ειδικότητά μου, έχω κάνει άλλου είδους σπουδές. Ναι. Αλλά. Λέει χάσο παραλάβει. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο δεν τον αφήνει να κοιμηθεί παραπέμπει στη γνωστή φράση ούκαι άμε καθεύδιν το του Μιλτιάδου τρόπεων, άρα το του Κυριάκου τρόπεων. Δηλαδή. Πέστε και τη μετάφραση. Η μετάφραση είναι, όπως είχε πει ο Θεμιστοκλής μετά τη μάχη του Μαραθώνα και τη νίκη του Μιλτιάδη, είπε δεν με αφήνει να κοιμηθώ το τρόπεο του Μιλτιάδη. Μάλιστα. Έτσι, λοιπόν, νομίζω ότι εκεί πηγαίνει όλο και γι' αυτό βλέπω και αυτές τις μέρες να ξαναβγαίνουν για τις αϊπνίες κάποια παραμύθια για να κοιμηθεί ο κόσμος, όπως ας πούμε τα χρέη των κομμάτων, οι Νοβάρτης, αυτά είναι τώρα τα ξαναζεσταμένα πράγματα για να αποσπαστεί η προσοχή για παραπληροφόρηση και αποπληροφόρηση σε σχέση με αυτά που πραγματικά συμβαίνουν και με αυτό που έχει γίνει και την δημοσιοποίηση. Είναι ένας λόγος για εννοείται, να μην κοιμούνται. Εννοείται προφανώς, αλλά θέλει να μας πει ο κύριος Τσίπρας ότι αν ήταν στην κυβέρνηση θα έκανε κάτι διαφορετικό, το πιθανότερο να μην έκανε τίποτα, γιατί ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα
πρόβλημα, νομίζω, αυτή τη στιγμή είναι πολιτικό. Ναι. Και έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος είναι ότι βλέπουμε σε όλο τον κόσμο, εγώ επανέρχομαι σε αυτό, στα μείζωνα θέματα αυτά του πολέμου, του στρατιωτικού υλικού προς την Ουκρανία, να συμφωνούν όλοι. Δηλαδή, αν κοιτάξετε τις χώρες με αριστερή κυβέρνηση, έχουν δίπλα τους, τους αντιπάλους τους πολιτικούς. Η Σουηδία, που ανακοίνωσε ότι θα μπει στο ΝΑΤΟ, η πρωθυπουργός, που είναι η σοσιαλίστρια, είχε δίπλα της τον αρχηγό του δεξιού κόμματος και του είχε πει την περίφημη φράση: «Σας ευχαριστώ, Ούλφ, για την πολύ καλή συνεργασία». Βέβαια. Όχι πως δεν διαφωνούν, προσέξτε. Εντάξει, είναι και μείζον θέμα το να μπουν στο ΝΑΤΟ και να. Ναι, αλλά μείζον θέμα είναι και εμείς τώρα να είμαστε εδώ, να δεχόμαστε υβριδικές απειλές, να είμαστε συνέχεια σε πίεση από την Τουρκία. Ναι, αλλά κυρία Βούλτεψε, okay, όλα αυτά είναι καλά που λέτε. Αλλά για να υπάρξει αυτή η επικοινωνία και αυτή η στήριξη και αυτή η βοήθεια, θα πρέπει και εσείς να έχετε μια ενημέρωση προς την αντιπολίτευση. Τώρα εδώ και η αντιπολίτευση και οι πολίτες έμαθαν τη μια φορά από το γερμανό καγκελάριο ότι θα στείλουμε τεθωρακισμένοι, την άλλη φορά από τον αμερικανό υπουργό ότι θα στείλουμε βλήματα. Θέλω να πω, πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία. Θα πω κάτι που παραπέμπει πάλι στο εξωτερικό. Να. Η πρωθυπουργός της Δανίας, η Μέτε Φρεντέριξον, που είναι αριστερή, ερωτήθηκε δημοσίως τι έχει στείλει η Δανία στην Ουκρανία. Ναι. Και είπε, δεν θα το πω δημοσίως σε κανέναν. Ναι, βεβαίως, ναι, προσέξτε. Ίδιο, μεταξύ όμως των πολιτικών αρχηγών. Δεν ξέρουμε εμείς. Εγώ δεν ξέρω, υπάρχει, τι, εγώ δεν ξέρω τι γίνεται μεταξύ των αρχηγών. Δεν ξέρω, αλλά κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εσείς είστε στην πολιτική τώρα τόσες δεκαετίες. Ναι. Δεν υπήρχε πάντα μία άτυπη επικοινωνία μεταξύ πολιτικών. Υπήρχε. Και δει μεταξύ κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Παρότι έχουν ανταλλαχθεί βαριές εκφράσεις στο παρελθόν ανάμεσα στους αντιπάλους, δεν θυμάμαι ποτέ να είπε ο ένας τον άλλον σε τόσο συχνά, με κάθε αφορμή, κορονοϊός, πόλεμος, εργολάβος συμφερόντων, ταχυμεταφερέας συμφερόντων, αυλάρχης, οι εκφράσεις που έχουν ακουστεί. Είναι πολύ εγώ ξέρετε τι πιστεύω, το λεκτικό μας παίζει μεγάλο ρόλο. Ναι. Δηλαδή το λεκτικό μας δείχνει την ψυχή μας και μας οδηγεί και όλα σε σχέση με τη διάθεση του άλλου. Δηλαδή αν έρθεις τώρα εσύ Δημήτρη μου και μου πεις, εσύ εξυπηρετείς συμφέροντα, είσαι αυλάρχης του βασιλιά που δεν υπάρχει, δεν ξέρω τι και τα λοιπά. Και εγώ τώρα την ίδια διάθεση τα έχω μαζί σου εδώ. Δεν επιτρέπονται αυτά. Και το λέω γιατί, το είπα αυτό ήδη. Η Σουηδία ακόμα δεν είναι ότι δεν διαφωνούν. Ναι. Την Τρίτη έχει πρόθεση Μομφής εναντίον της. Σε άλλο θέμα, το θέμα της ασφάλειας, τη ζητάνε μάλλον εναντίον του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ότι, ότι σε όλα συμφωνούν. Ο Σόλτς όμως, αν μου επιτρέπει Δημήτρη, ο Σόλτς γύρισε στη Γερμανία, στο Βερολίνο, και μετά τη συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό και ενημέρωσε την Bundestag. Ναι. Εμείς ακόμη εμείς, δεν έχουν εμείς, πει. Εμείς όταν γύρισε, βεβαίως δεν υπάρχει θέμα. Μην ξεχνάτε ότι εκεί έχει κυβέρνηση συνασπισμού και το μεγάλο ανέκδοτο είναι στη Γερμανία ότι αυτοί που πιέζουν για περισσότερες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία είναι οι πράσινοι. Το κόμμα που ξεκίνησε ως ειρηνιστικό, φεμινιστικό. Αλήθεια. Είναι η πρώτη, γιατί, θα σας πω γιατί. Γιατί είμαστε υπέρ της ειρήνης. Αλλά την ειρήνη δεν τη διαφυλάσσεις επιτρέποντας τον άλλον. Επίσης, να κόβει κομμάτια από άλλες χώρες. Σας θυμίζω. Ναι, αλλά έκανε κολοτούμπα και η Μπέρμπο και οι πράσινοι έκαναν κολοτούμπα και με τον Ερντογάν. Γιατί τώρα ξαναζεσταίνεται η συζήτηση για τα υποβρύχια. Ενώ ως πράσινοι στην αντιπολίτευση χαλαρή εννοείτε, και ωραία έλεγαν εμπάργο και τίποτα στην Τουρκία, τώρα ξανά. Γιατί πολύ απλά η εξουσία σε προσγειώνει στην πραγματικότητα. Πάντως, κυρία Βούλτεψη, οι αιώνιοι αντίπαλοι, και φαντάζομαι ότι σε αυτό συμφωνείτε, δηλαδή Ανδρέας Παπανδρέου και Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που ένας έλεγε τον άλλο εφιάλτη και όλα. Μισό λεπτό. Και αυτά και στάλει και στο δικαστήριο. Σας θυμίζω ότι στην σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών έλεγαν Κώστα μου Ανδρέα. Ακριβώς. Έτσι. Εδώ όμως προσέξτε. Ήτανε που ένας πήγε να στείλει τον άλλον στη φυλακή. Μάλιστα, τώρα, όχι απλά αλλά πράγματα. Δεν τον έστειλε. Για μία ψήφου. Όχι. Έγινε συνεννόηση και είπανε για την εθνική ενότητα και ήταν άλλο πράγμα. Εδώ βλέπουμε διάφορους τύπους. Βγαίνει ο ένας, λέει, έκανε μια διασκεδαστική ομιλία. Βγαίνει ο άλλος, βρίζει. Αυτή είναι δηλαδή. Μην συγκρίνουμε. Δεν συγκρίνονται. Θυμάστε τι έλεγε ο Ανδρέας στη Βουλή το 85, που έλεγε ο ένας τον άλλον εθνικό ομοιοδότη. Μάλιστα, αυτό συνέβη. Μάλιστα. Αλλά στον πάροδο των χρόνων, όταν αντιμετωπίσαμε εθνικές απειλές, εδώ. Αλλά δεν υπήρχε όμως επικοινωνία. Ναι, αλλά δεν μου λέτε ένα. Και πάντα πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει και με τους αντιπάλους μας. Ναι. Δεν μου λέτε όμως ένα πράγμα.
Είναι δυνατόν να μην μπορεί να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα? Όχι, έχετε δίκιο. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν τώρα. Δεν γίνεται, σωστή, γιατί το έχει ανάγκη και ο κόσμος αυτό, κυρία Βούλτε. Ένα, πρέπει, παιδί δηλαδή, μου, να πει ένα. Λοιπόν, πάμε στο μεταναστευτικό. Πριν από λίγο, εδώ κάνατε μία πρώτη αναφορά, αλλά θέλω να το συζητήσουμε περισσότερο. Ανησυχούμε για υβριδικό πόλεμο. Δηλαδή, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Για εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Κοιτάξτε. Είτε στον Εύρο, σε λίγο θα έχουμε και έναν συναδελφό μας, τον Κώστα Πιτιακούδη από το Εύρο News, για να μας δώσει την εικόνα. Τι ισχύει σήμερα? Ανησυχείτε. Κοιτάξτε, λοιπόν. Ακούστε, καταρχήν τα ποσοστά εμφανίζονται, άμα δείτε και στο δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξημένα. Αλλά ναι, όταν έχεις 0 και μπαίνουν 25, λέει, α, τόσο τις 100 αύξηση, ας πούμε, έτσι, ή 25%, 36% αύξηση, αλλά σχετίζεται με μικρά, με μικρό αριθμό εισόδων. Ναι. Δεν συζητάμε για μαζική είσοδο, έτσι. Ναι. Η μαζική μη είσοδος είναι πολιτική απόφαση. Μάλιστα. Είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που έγινε το 2015, επειδή δεν είχε καμία σχέση με τον πόλεμο Συρία, ο πόλεμος Συρία ξεκίνησε το 2011, το απόγειό του βρισκόταν 12-13, 14 είχε ελεγχθεί ο ISIS, που είχαν μπει οι σύμμαχοι μέσα, είχαν απελευθερωθεί πόλεις. Όλα τα γεγονότα που ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίσει ότι συνέβαιναν το 2015 είχαν συμβεί το 2013 και το 2012. Άρα λοιπόν αυτό ήταν μια πολιτική απόφαση, φάνηκε άλλωστε, που είπε ο κ. Καμένος ότι θα στείλουμε εκεί, θα πιέσουμε τζιχαντιστές. Θυμάστε τι λέγανε? Ναι, βέβαια, πολλά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ναι, το χρησιμοποίησαν ως πίεση, άνοιξαν την αυτή, δεν φύλαξαν τα σύνορα, μπήκε μέσα ένα. Βέβαια, την ίδια στιγμή ήταν και το αργότερα, ήταν και θυσίας Χριστοδουλοπούλου, η οποία εμπελιάζονται στην. Ναι, γιατί φεύγανε αυτό. Ναι. Ναι, λοιπόν, το ερώτημα τώρα είναι, πέρα από το τι έγινε το 2015, τι γίνεται σήμερα. Πρώτον, τι γίνεται σήμερα και αν φοβάστε μια επανάληψη του 20. Λοιπόν, στα, κοιτάξτε, σύνορα, στον Εύρο. Αυτό το οποίο παρατηρούμε, και γι' αυτό είμαστε ξεκάθαροι στη θέση μας όσον αφορά στην Ουκρανία, την οποία βοηθάμε με κάθε μέσο, γιατί αν επικρατήσει εκεί το κακό χωρίς να έχουμε κάνει τίποτε, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει, θα γίνει ζούγκλα η χώρα ή ο κόσμος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Έχουμε δύο αναθεωρητικές δυνάμεις, το έχουμε πει, τη Ρωσία του Πούτιν και την Τουρκία του Ερντογάν, που κάνουν τα ίδια πράγματα. Ένα από αυτά που κάνουν είναι η εργαλειοποίηση προσφύγων και μεταναστών. Είναι πρώτος διδάξας ο Ερντογάν, το έκανε στο Εύρο την απόπειρα και μετά το έκανε ο Πούτιν μέσω Λευκορωσίας στην Κεντρική Ευρώπη. Μάλιστα. Και το ξέρουν όλοι. Εδώ να κάνω μια παρένθεση να πω ότι η Σουηδία έχει ξεκινήσει ξανά εδώ και 10 μέρες περίπου τους εσωτερικούς ελέγχους. Δεν ισχύει η Σέγγεν στη Σουηδία. Α, ναι. Γιατί τους στέλνουν, βέβαια. Όλα αυτά περνάνε στα ψηλά, δεν προλαβαίνω κι εγώ που να τα πω και να τα. Όχι, λοιπόν, για πέστε το. Έχουν κάνει, ναι, επειδή τους στέλνουν, το χρησιμοποιούν οι Ρώσοι αυτό το πράγμα που τους δίδαξε ο Ερντογάν, τους στέλνουν μετανάστες στη Σουηδία. Στη Φιλανδία. Στη Φιλανδία έχουν πολύ σύνορο. 1300 χιλιόμετρα. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Τώρα, γι' αυτό λοιπόν, λένε ότι ανησυχούμε. Δεν είναι ότι. Μα τι λέτε, κάνουν υπερτής πάνω στη Δανία που είναι από τα ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ. Δεν το συζητάμε. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, τώρα μάλιστα από τη Φιλανδία έχουν συνέχεια πρόβλημα εισόδων και μάλιστα εκεί τους φτάνουν με ποδήλατα, γιατί αν είναι εν κινήσει με ποδήλατα, δεν μπορούν να τους εμποδίσουν. Μάλιστα. Ότι πάνε βόλτα, ότι μπαίνουν και θα βγουν. Άρα, λοιπόν, κυρία Βούλτευση, να συνδεθούμε με τον Εύρο, με τον συνάδελφό μας από το Εύρος News, τον Κώστα Πιτιακούδη. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Χριστίνα, από τον τόπο καταγωγής του Δημοτικού και την κυρία Βούλτευση. Φίλε από τα παλιά. Όχι, είναι φίλε από τα παλιά. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας τώρα, για να έχουμε το. Φίλοι από τα παλιά, λέει. Καλημέρα, ναι. Το ρεπορτάζ. Βεβαίως. Επί του πιεστηρίου, ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στον Εύρο? Έχουν αυξηθεί, δεδομένου, δεν ξέρω αν το έχετε πει και εσείς, οι ροές, επειδή έχει πέσει πολύ η στάθμη του ποταμού και επειδή μετά από 2 χρόνια κορονοϊού και οι διακινητές μαζί με τους παράνομους μετανάστες βγήκαν. Αυξάνουν δηλαδή τη δραστηριότητά τους. Να σας πω αυτό που είχα πει και προχθές, ότι είναι πάνω από 500 σε κάποιες ημέρες οι αποτροπές που κάνουν οι σύνοροφύλακες και γενικότερα οι αστυνομικοί στον Εύρο. Χθες για παράδειγμα γινόταν χαμός από ό,τι μου είπαν αυτοί που κάθε βράδυ είναι στο ποτάμι, στην περιοχή του Τυχερού. Α, μάλιστα. Χθες για παράδειγμα στο δημότικο στον Κόγκο εκεί από τη Θηρέα,
συνέλαβε διακινητή που με τα πόδια του είχε περάσει με τη βάρκα από την περιοχή του του Δημοτήχου και του είχε με τα πόδια και του πήγαινε δίπλα στο, στην Εθνική Οδό και του συνέλαβαν όλου μαζί. Συνολικά έτσι τον τελευταίο μήνα πόσες συλλήψεις είχαμε Κώστα και πόσοι επιχείρησαν να περάσουν ή πέρασαν. Με βάση τα επίσημα στοιχεία που βγάζει κάθε μέρα η ελληνική αστυνομία για διακίνητες και αυτά είχαμε γύρω τον τελευταίο μήνα τον Μάιο δηλαδή είχε πάνω από 30 διακίνητες 40. Είπε και ο κύριος Θεοδωρκάκος που ήταν την Κυριακή εδώ επίσκεψη. Μαζί με τον υφυπουργό τον κύριο Κορούμου ήταν 150 ιδιακοί. Υβριδικός δεν είναι. Εκ των οποίων από αυτούς τους 30-40 πόσοι συνελήφθησαν. Συνελήφθησαν οι 40 λέμε Δημήτρη. Ναι. Οι 40 και αυτοί οι 40 είναι επί ελληνικού εδάφους, έχουν πάει πίσω και είναι εδώ. Διακινώντας κατά τη διακίνηση. Αυτοί είναι οι διακίνητες, δεν μιλάμε για το αριθμό των. Ναι, θέλω να πω τώρα βρίσκονται σε ελληνικές φυλακές. Ναι, ναι, 150. Ναι, ακολουθούν τη διαδικασία. Έχουν σύνολο. Κώστα, θέλεις να ρωτήσεις κάτι την Υπουργό για τον Εύρο. Δεν ξέρω τι συζητήσατε. Είναι δεδομένο ότι επειδή βλέπω μια δραστηριότητα, ήρθα και συνάδελφα από την Αθήνα τις προηγούμενες ημέρες. Συγγνώμη, για να κάνω το ρεπορτάζ. Ναι. Αν θα ακούμε από τον κύριο Μηταράκη, τον υπουργό στο μετανάστευση, ότι θα γίνει με ελληνικά χρήματα ο φράκτης θα επεκταθεί κατά 80 χιλιόμετρα. Το επιπλέον φράκτη, ναι. Με ελληνικά έχει γίνει όλος ο φράκτης. Με ελληνικά δεν έχουμε πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια καθόλου. Για το φράκτη δεν μας δίνουν. Χριστίνα, τα 65 εκατομμύρια που δόθηκαν για τον νέο φράκτη τα 27 χιλιόμετρα στις σφαίρες ήταν από ελληνικά κονδύλια, δεν ήταν από ευρωπαϊκά. Δυστυχώς η Ευρώπη αρνείται να χρηματοδοτήσει και τον νέο φράκτη που είναι απαραίτητο να γίνει. Να σας πω για κάτι εδώ. Θα γίνει, κυρία Βούλτεψε. Γίνει, βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Σε αυτό το κομμάτι γύρω από το δημότιο Κώστα, σωστά. Θυμάστε το 21 τον Οκτώβριο στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει χρήματα για να ολοκληρωθεί ο φράχτης. Μάλιστα. Διότι δεν έδινε τα χρήματα, έδωσε το ελληνικό δημόσιο ένα ποσό, γύρανε αυτά χιλιόμετρα. Κοιτάξτε. Δεν θέλουν να χτίζουν φράχτες. Να πω κάτι, ναι. Δηλαδή τώρα το θέμα τι είναι, το πρόβλημα με την Ευρώπη ποιο είναι τώρα για να είμαστε ξεκάθαροι. Όταν δεν φυλάμε τα σύνορά μας, λένε δεν τα φυλάτε τα σύνορά σας, μας στείλουν τώρα τον κόσμο εδώ. Μόλις φυλάξουμε τα σύνορά μας, τα παραφυλάτε τα σύνορά σας, χτίζετε χρόνο. Θα αποφασίσουν τους άλλους τη ζωή τους. Άρα μάλιστα. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Γι' αυτό το κάνουμε μόνοι μας. Το κάνουμε μόνοι μας. Πόσο θα κοστίσει ο επιπλέον φράκτης. Τώρα δεν είμαι σε θέση να πω. Πάνω κάτω. Δεν θυμάμαι καθόλου, δεν θέλω να λέω, δεν τα πάω καλά με τα λεφτά. Πόσο μέχρι πότε θα γίνει. Με το που θα αποφασιστεί η χρηματοδότηση είναι εύκολο. Να σας πω δύο στοιχεία. Ναι. Ο καινούριος φράχτης που έγινε στις σφαίρες, για παράδειγμα, Δημήτρη και Χριστίνα, επιχείρησαν κάποιοι με ανεμόσχελες να τον περάσουν, αλλά επειδή υπάρχουν παράλληλα με το φράχτη και τα προηγμένα συστήματα παρακολούθησης ηλεκτρονικά, αμέσως το εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Μια-δυο απόπειρες έγιναν όλο αυτό το διάστημα. Κατάλαβα ότι από εκεί δεν μπορούν να περάσουν. Μάλιστα. Το πρόβλημα είναι από το τυχερό μέχρι το δημότικο που δεν υπάρχει φράχτης. Είναι μεγάλη απόσταση, όσο και να γίνει, όσα χιλιόμετρα και δίνουν, μακάρι να γίνουν. Θα λειτουργήσει σίγουρα πολύ αποτρεπτικά για τις απόπειρες που γίνονται. Ωραία Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω και κάτι άλλο. Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Γιατί εγώ τα λέω όλα. Αν υπάρξει κάποια υβριδική απειλή όπως το Μάρτιο, να ξέρουμε ότι οι Ευρύτες είναι και λίγο πικραμένοι για το θέμα του κήτου φυλακίου. Επειδή πρέπει να το πω και αυτό. Για το θέμα. Για το θέμα. Για το κήτου φυλακίου. Κοιτάξτε. Όχι. Όμως τώρα εκεί δεν γίνεται καινούριο κήτ. Το ξέρεις αυτό, Κώστα. Γίνονται εργασίες. Εντάξει. Δηλαδή τι. Αυτό χρειαζόταν. Ήταν πάρα πολύ παλιό. Είχε γεννηθεί το 6. Χρειάζονται κάποιες εγκαταστάσεις. Και εμείς θέλουμε να έχουμε μια καλή εγκατάσταση γιατί μπορεί να μπουν ασυνόδευτα. Δεν θέλουμε να είναι. Κανένα εργοστάσιο χρειάζεται, κυρία Βούλτεψε. Εντάξει. Ωραίο. Κανένα εργοστάσιο χρειάζεται. Ναι, ωραίο. Όχι, να τα λέμε. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα, μισό λεπτό. Περιμένετε, κυρία Βούλτεψε. Υπήρχε η συζήτηση και γι' αυτό λέει ο Κώστας ότι υπήρξε μια αντίδραση ότι φτιάχνετε αυτό το kit φυλακίου διότι σκεφτόσαστε να φέρετε μετανάστες. Ακούστε να πω κάτι. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Αυτή η συζήτηση είχε τελειώσει πριν αρχίσει. Διότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε. Ξέρετε πόσα μηνύματα μας έστελναν εδώ και μας έλεγαν για αυτό το θέμα. Προφανώς δεν θέλαν να ακούσουν. Ναι. Γιατί, ή δεν πιστεύουν. Αυτή η συζήτηση είχε τελειώσει πριν αρχίσει, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε στον Εύρο
δεν θα μείνει πληθυσμός μόνιμα, θα είναι μόνο κέντρο διαρχομένων. Αν υπάρξει θέμα, αλλά να έχουμε κάπου να τσουβάλουμε, ναι. Γιατί αν δεν έχουμε, θα κυκλοφορούν αέρα-χάερα. Τους βρίσκαμε στη Θεσσαλονίκη, επειδή δεν είχαν πού να μπουν. Άρα, από την ώρα που δεν έγινε. Απλώς στην αρχή, και ξέρει ο Κώστας, να είναι πολύ μαζικό, γι' αυτό δεν σας πείτε. Μάλιστα, ξέρει, εντάξει, ξέρει ο Κώστας. Αλλά περιορίσατε τη χωρητικότητα. Ακούστε, θα πω. Ακριβώς. Ξέρει ο Κώστας και τη δική μου στάση και τη δική μου θέση και ο περιορισμός της χωρητικότητας και όλα αυτά είναι γνωστά. Μην επανερχόμαστε. Ο κόσμος πρέπει να είναι ευχαριστημένος που έχει μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που είπε δεν θα περάσει κανείς, δεν θα παραβιάσει κανείς τα σύνορά μας και την εθνική μας κυριαρχία. Και να αφήσουμε τώρα, γιατί ας είχε το Τσίπρα ο κόσμος. Γιατί έχει αρχίσει να μου τη δίνει τώρα. Ας είχε το Τσίπρα ο κόσμος, θα είχε περάσει. Να τελειώσω. Θα είχε περάσει από πάνω του όλο εκείνο το κύμα και από πάνω μια στρώση κορονοϊός. Λοιπόν, για να είμαστε τώρα λογικοί. Δεν πρέπει να είναι πικραμένη, επειδή ο πρωθυπουργός φυλάει τα σύνορα. Μάλιστα, συμφωνώ, συμφωνώ. Συμφωνώ, συμφωνώ. Όμως. Συμφωνώ, όμως θέλω να σας πω το εξής. Δεν μπορεί όταν έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει δώσει εντολή να φυλάσσονται τα σύνορα. Καλά, μην τους βάλετε και τιμωρία. Και τα σύνορα φυλάσσονται. Όχι, όχι, όχι. Ήθελε να το πει ο Κώστας. Ξέρω εγώ. Ναι, καλά έκανε και το είπε. Ήθελε να το πει. Καλά έκανε και το είπε. Κατηδία το έχουμε συζητήσει με την κυρία. Εμείς αυτά τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Συγγνώμη. Τώρα, δηλαδή δεν είναι ευχαριστημένος Κώστα ο κόσμος που φυλάσσονται τα σύνορα και που θα ολοκληρωθεί ο φράχτης. Και τι θέλουνε. Όταν πήγε η πρόεδρος Δημοκρατίας στο φράχτη και φωτογραφήθηκε, βγήκε ο κύριος Φίλης και το στιγμάτισε. Αν δεν είχαμε το φράχτη, λες τώρα εσύ, κανείς δεν ξέρει τι θα παθαίναμε. Δηλαδή. Εντάξει, απλώς θέλουμε να είναι λίγο ανθρώπινες συνθήκες. Αυτό το είπα και εγώ. Γιατί μπαίνουν και μικρά παιδιά. Πάντως σας θυμίζω ότι ο χάρτης ξεκίνησε. Ο φράχτης ξεκίνησε επί Υπουργίας Παπουτσί. Ναι, ναι, ναι. Επί Πασόκ. Όχι, απλώς ξεκίνησε μισό λεπτό. Επί Υπουργίας Παπουτσί, Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Ένα λεπτό, γιατί τώρα και το Πασόκ διαγωνίζεται τι πρώτο έκανε. Μόνο που όλα άρχισαν. Με το Πασόκ όλα άρχισαν και δεν τελείωσε ποτέ. Άλλο αυτό. Α, μπράβο, ναι, γιατί. Προκάναμε ο Σαμαράς όμως, ναι. Σας θυμίζω. Εντάξει. Το πρόκανε. Το πρόκανε ο Σαμαράς. Και τώρα ολοκληρώνεται. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Φιλιά στην πατρίδα μου, στάγια. Την αγάπη μας στον Εύρο. Χριστίνα, είναι ανοιχτή η πρόταση, γιατί είναι ένας παράδεισος εδώ με τα φρούτα. Πράγματι, έτσι πρέπει να πάμε. Και περιμένουμε και τον Δημήτρη να πάμε στην πλάτη. Βέβαια. Και να πάει που είδανε φαντάρος. Και όταν θα βγαίνεις με τους υπουργούς, εσύ θα τα λες καθαρά και ελεύθερα. Μην φοβάσαι τίποτα. Πάντως τα λέω και τηλεφωνικά. Δεν μασάει ο Κώστας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Καλημέρα, καλημέρα. Κυρία Βούλτεψη, θα μας επιτρέψετε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί ξέρετε μια κουβέντα μόνο να πω. Ναι, ναι, ωραία, εντάξει. Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο, μάλλον το τελευταίο μισάωρο του Brand Fair και για του λόγου του αληθές σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν. Η κατασκευή του χάρτη του φράχτη ξεκίνησε στις 6 Φεβρουαρίου του 2012 επί Υπουργίας Προστασίας του Πολίτη του κυρίου Χρήστου Παπουτσί, ο οποίος μάλιστα πήγε και στον Εύρο και είπε ότι να μην επιχειρήσουν να περάσουν από την Ελλάδα, διότι ή θα απελαθούν ή θα επαναπατριστούν εθελοντικά. Τότε ξεκίνησε η κατασκευή. Ναι, και να πούμε ότι από μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, έτσι, όχι από. Από την κυβέρνηση του Πασόκ. Ακριβώς. Όχι από την κυβέρνηση της δεξιάς, κυρία Βούλτεψη. Από την κυβέρνηση εγώ του Πασόκ. Εγώ σας είπα ένα πράγμα. Ο νόμος του Πασόκ ψηφίστηκε το 2011. Ναι. Τώρα ξεκίνησε. Δεν λέει ναι, κάτι. Ναι, θα ξεκινούσε. Σωστά, πάω βέβαια, εκεί, βέβαια. Βάζω ένα μυστρί και ξεκινάμε. Εγώ δεν είπα κάτι διαφορετικό. Ο νόμος για να γίνει ο φράχτης του Παπουτσί. Ψηφίστηκε το 2011. Ναι. Ξεκίνησε με αυτό τον τρόπο το 2012. Γίνανε όλα αυτά το 2012. Μην αρχίσω πάλι. Ναι, αυτά, ναι, ναι. Και ολοκληρώθηκε αυτό το κομμάτι. Εμείς το πρώτο το λέμε. Επί Σαμάρο Βενιζέλος. Γιατί το λέμε. Μάλιστα. Το λέμε. Άρα, γιατί το... Το λέμε, θα σας πω γιατί. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει προοδευτική διακυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ. Ναι, κάποιοι καλά, στο ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούσαν και διαφωνούν με το φράχτη, αλλά ο φράχτη ξεκίνησε από τη σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό το λέμε. Δημητρή, άκουσε να δεις. Σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή συμφωνούν από το Sinn Féin που είναι αριστερά, μέχρι τους αριθμούς Φιλανδούς που είναι δεξιά. Κάποια πράγματα ενώνουν τους πάντες. Ναι. Η μόνη που είναι παραφωνία αυτή τη στιγμή
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και υποδέμος. Το προτιμότερο, δεν ήξερα να γίνει το αυτό. Προτιμότερο θα ήταν να ζούσαμε σε μια πραγματικότητα όπου δεν θα χρειάζονταν να βράχτες σε μια και όλα πραγματική αυτά, πραγματικότητα. Αλλά, ναι, αλλά δυστυχώς ναι, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τα πράγματα είναι διαφορετικά και θα είναι διαφορετικά. Δυστυχώς. Ναι. Γιατί σε αυτή τη μεγάλη σκακέρα τώρα, την καινούρια που έχει χτιστεί. Στον καινούριο κόσμο. Το πιο άγριο. Οι τρελοί είναι περισσότεροι από τους στρατιώτες στη σκακέρα αυτή. Ναι. Και θα έχουμε πολλά προβλήματα. Για πρόβλεπτη έτσι. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ. Έχω απέτηση από την αξιωματική. Γιατί είμαι έτσι. Θέλω η αξιωματική αντιπολίτευσή μας να φερθεί όπως οι άλλες. Γιατί φώναζαν, ας πούμε, για το Σαχέλ. Το Σαχέλ. Πού είναι αυτό το είναι, Σαχέλ. Το Σαχέλ είναι μια λωρίδα που διαπερνά 10 χώρες. Μάλιστα. Να έλεγε ότι θα έρχονται πτώματα. Αλλά ποιο είναι το θέμα τώρα. Το Σαχέλ είναι μια λωρίδα που διαπερνά 10 χώρες και εκεί έχει τρομοκρατία του ISIS. Βιασμούς. Δεν καλλιεργούνται τα χωράφια. Ο κόσμος πεινάει. Δεν έχει νερό. Αυτό πιέζει τη λεκάνη της Μεσογείου γιατί μας λένε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι μακριά. Γιατί να ασχοληθούμε με το Σαχέλ. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι μαζί με την επιστημιστική κρίση, γιατί προσέξτε, ή μου είπες πριν στο διάλειμμα Δημήτρη για την επιστημιστική. Βέβαια, αυτό είναι το μεγάλο, ο μεγάλος φόβος. Προσέξτε, όλα. Οι πάσματα δεν εισάγονται τώρα από την Ρωσία και την Ουκρανία. Μεγάλη, τα λίγα μεγάλη. Εργοστάσια που έφτιαχναν λιπάσματα στην Ευρώπη έχουν κατεβάσει διακόπτες, γιατί θέλουν πολλή ενέργεια και σου λέει δεν θα βάλω από την τσέπη μου, το κλείνω λοιπόν το μαγαζί, μέχρι να δει θα κάνετε. Χωρίς λιπάσματα όμως, εκεί που θα καλλιεργούσαμε 30 κιλά ντομάτες, θα καλλιεργούμε εμείς 1 κιλό. Μπορούμε και ρωτάω κι εγώ και σε σχέση με το μεταναστευτικό. Ποια είναι η φέρουσα ικανότητα της χώρας για να τραφούμε. Ναι. Μα θέλει λοιπόν μια σοβαρότητα. Είναι ένα δημοσίευμα και λέει ότι ίσως από τον οικονομικό πόλεμο θα βγει κερδισμένη η Ρωσία. Γιατί είναι μια στην ουσία αυτάρκης χώρα. Ενώ εμείς τελικά επιβάλλουμε κυρώσεις τις οποίες πληρώνουν περισσότερο. Δεν το πιστεύω τον Guardian. Δεν το πιστεύω γιατί είναι όργανο των εργατικών. Παρότι είναι μια καλή σοβαρή εφημερίδα, προσπαθεί να πει μια γνώμη. Γιατί η Ρωσία αυτή τη στιγμή η ζημιά, η βλάβη που έχει πάθει είναι τεράστια γιατί έχουν φύγει. Δεν φαίνεται. Δεν μπορεί να το γιατί δεις εσύ, θα σου πω. Οι άνθρωποι ήδη βγάλει τα λεφτά. Μάλιστα. Εμείς εδώ τα στα McDonald's. Άκουσε. Ναι. Στα McDonald's, στα Starbucks. Δούλευαν εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτοί έμειναν άνεργοι. Και δεν υπάρχουν τέτοιες δουλειές. Δεν υπάρχουν ναι, τέτοιες δουλειές. Δεύτερον, οι ITδες, οι τεχνολόγοι τους, φύγανε όλοι, είναι στην Αρμενία. Σας δίνω μία πληροφορία. Μάλιστα. Γιατί με το που έκλεισαν Microsoft, Yahoo, όλα αυτά κτλ. Αυτοί τι να κάνουν, αυτό ξέρουν. Πέρασαν όλοι εύκολα στην Αρμενία. Εκεί είναι οι άνθρωποι και περιμένουν και πάνε οι εταιρείες και τους παίρνουν από εκεί και τους τοποθετούν. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έχουν έρθει πάνω από 1000 Ρώσοι που βρέθηκαν εκτοπισμένοι λόγω του Πούτιν. Μάλιστα. Δεν είναι αυτοί, δηλαδή δεν είναι, είναι κόσμος που είχε μπει σε μια άλλη ζωή. Σε μια δυτική ζωή. Πληρώνουμε και εμείς τις κυρώσεις. Εννοείται, γιατί είναι δυνατόν να μην πληρώσει τις κυρώσεις. Και να πούμε ότι από σήμερα η Ρωσία έχει μπει επισήμως σε καθεστώς χρεοκοπίας, έτσι. Μα, την έχουν κηρύξει ως βεβαίως. Χώρα. Γιατί πλήρωσε... για το λαό τους, για το λαό του κάνει πολύ μεγάλη βλάβη. Όπως κάθε δικτάτορας. Γιατί τι δουλειά έχεις κύριε στη χώρα του άλλου. Για πέ μου, τι δουλειά έχεις. Γιατί σου λέει εγώ και η ζώνη μου ασφαλείας ό,τι λέει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν τι λέει. Θα μπω τέταρτη φορά στη Συρία για θέλω ζώνη ασφαλείας. Ό,τι λέει ο Πούτιν. Για τους Κούρδους. Για στάσου ρε φίλε. Να πούμε κι εμείς ότι θέλουμε ζώνη ασφαλείας να πάμε δίπλα στην Ιταλία. Να πάει η Ιταλία απέναντι στην Αφρική. Να γίνει εδώ πέρα American Bar. Πώς θα γίνει φοβερό, δηλαδή. Φοβερό. Κυρία Βούλτεψη, πόσοι Ουκρανοί έχουν έρθει εδώ. 33.000 περίπου. 8.500 περίπου παιδιά. Το λέω γιατί όλοι έχουν, είναι γυναίκες κυρίως, όλοι έχουν ειδικές ευθύνες. Να ρωτήσουμε κάτι από αυτούς. Συγγνώμη, Χριστίνα. Ναι. Είχε πει ο κύριος Κικίλιας ότι 50.000 θέσεις στον τουρισμό που είναι ακάλυπτες θα καλύπτονταν φέτος με Ουκρανούς που θα έρχονταν εδώ ως πρόσφυγες. Έχει προχωρήσει αυτό, σας βλέπω να γελάτε. Κοιτάξτε, θα σας πω. Πράγματι, πράγματι υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη. Όχι είναι μόνο αυτό. Και ναι. Πράγματι, υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη στον τουρισμό, στον αγροτικό τομέα, στις κατασκευαστικές. Αν είδατε, έγινε ένα συνέδριο τις προάλλες των κατασκευαστικών και είπαν το πρόβλημά μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Λοιπόν, πράγματι. Αλλά δεν είναι αυτή η περίπτωση. Εδώ είναι μόνο γυναίκες με παιδιά. Ζούνε σε σπίτια ή σε δομές, δηλαδή.
πρέπει να έχουμε εμείς τη δομή της Ελευσίνας, έχει ο Πειραιάς μία δομή, έχει ναι. το χαμόγελο του παιδιού, έχουν τα παιδικά χωριά SOS, έχει ο δήμαρχος του Ζωγράφου στη Ραφίνα και παρακολουθούμε και αυτούς που μένουν στα σπίτια ναι. για τρόφιμα, γιατί ας πούμε δημιουργήθηκαν ανάγκες. Άρα αυτό που είπε ο κ. Κικίλιας δεν έγινε τίποτα. Εδώ να γίνει. Ακούστε, πότε να γίνει. Δεν είναι θέμα εδώ ο Κικίλια αυτό. Η Δανία ναι, ανακοίνωσε ναι. προχτές ότι από τους περίπου ίδιους με εμάς έχουν κουκρανούς, ναι. ούτε το 1% δεν πήγε να δουλέψει. Γιατί εξήγησα, μα εγώ εξήγησα από την πρώτη γιατί? Μέρα, πριν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θέλω να βλογάω τα γένια μου. Λέω, παιδιά, όταν έχει έρθει κάπου μια γυναίκα με τα μωρά της και κάθε πρωί κοιτάει στο κινητό, στο WhatsApp, τον άντρα της που έφυγε τον πόλεμο και δεν ξέρει αν την άλλη μέρα θα τον βρει εκεί. Για δεν έχει μυαλό να πάει να δουλέψει στο ξενοδοχείο στη Ρόδο. Αυτό τι έχει σημασία. Όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, πράγματι, από το πόσο καλά θα φερθούμε και σε αυτούς τους ανθρώπους, θα εξαρτηθεί, μπορεί κάποιοι να μην θέλουν να μείνουν ή να μην, οι πόλεις τους έχουν καταστραφεί άρα. Μέχρι που να πάνε. Ναι, πράγματι. Αλλά δεν είναι η φάση αυτή. Άρα το project θέλει, αυτό, τίποτα. Κοιτάξτε, εγώ τώρα ξεκινώ το project. Έχω γίνει λίγο ανέκδοτο, αλλά παλεύω με τα κείμενα της γραφειοκρατίας με τρόπο που. Ξέρετε κάτι, γιατί σας το λέω. Γιατί γίνονται διάφορες δηλώσεις έτσι ωραίες, βαρύγνωπες, ναι, ναι, ναι. και μετά δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει, τα ξεχνάμε κι εμείς. Δεν τα κάνετε κι εσείς. Πάνω στον ενθουσιασμό και στο έλλειμμα. Ναι. Δεν προλαβαίνω να πω. Μισό λεπτό είναι οι γυναίκες. Μάλιστα. Ναι. Με μωρά. Γιατί προσέξτε, όταν μια γυναίκα με τα μωρά της έχει πάει σε μια άλλη γυναίκα, την ξαδέρφη της με τα μωρά της, τότε είναι μέσα σε δύο δωμάτια, δύο γυναίκες, ο άντρας που είναι ήδη εδώ με τα παιδιά ή ο άντρας έχει φύγει. Ναι. Αυτές που θα πάνε, που θα αφήσουν τα μωρά, βρε παιδιά, τα οποία πρέπει να κάνουν τηλεκπαίδευση του COVID. Αλλά ούτε ένα ευρώ δεν έχουν έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε ένα ευρώ. Τώρα... Κοιτάξτε, να πω κάτι. Τίποτα, αυτό το πράγμα τίποτα. Δεν έχει ξανασυμβεί δεν στην έχει ιστορία. Ξανασυμβεί. Δηλαδή. Μόνο είχανε... για υποδομές λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ναι, ναι. Ούτε για τα νοικοκυριά με όλη αυτή την. Δεν έχει έρθει το Ευρωπαϊκό κρίση, Κοινωνικό Ταμείο συνολικά βέβαια, και για τους ευόλετους. Και τώρα, δηλαδή, ενώ υπήρχε ένα πρόγραμμα το 2014-2020, αυτό τελείωσε. Έπρεπε 1 πρώτου του 2021 να αρχίσουν να δίνουν τα χρήματα του επόμενου πακέτου. Είμαστε τίποτα. Το 2022. Ναι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι. Ναι, γιατί? Λοιπόν, δεν ξέρω. Η γραφειοκρατία πάνε και έρχονται χαρτιά. Αν μου επιτρέπετε, πρέπει αυτό να κάνω δεν μπορεί μια να αναφορά. Πρέπει να κάνω, κυρία Βούλτε, ξέρετε για τις ανάγκες. Είστε και δημοσιογράφος, το καταλαβαίνετε. Έλεγε, κυρία Βούλτε, ο δήμαρχος του Πειραιά για καταπληκτικά μουσεία που υπάρχουν στον Πειραιά και πολλοί λίγοι έχουν πάει βέβαια, να τα δούνε, που έχουν βέβαια. Συγκλονιστικά εκθέματα. Ναι, πρέπει οπωσδήποτε αυτά πρέπει να αναδεικνύονται, δεν υπάρχει θέμα. Και, αλλά πολλές φορές, αυτό λέω, η έλλειψη χρημάτων, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχω όλους αυτούς τους ανθρώπους, είναι τους άλλους κτλ. Και πρέπει να κάνω ακροβατικά, γιατί χωρίς ένα ευρώ, δηλαδή γίνεται, πρέπει βέβαια. Να πάμε κρεβάτια τώρα, συζητάμε ας πούμε με την Αντριάννη της Ζαρακέλη στον Πειραιά, ναι, πρέπει ναι, να πάμε, ναι. έχουν εκεί... Και αντιδήμαρχο ναι, και ναι, συναδελφό ναι. μας. Βέβαια. Έχουν εκεί Ουκρανούς από την Οδυσσό, γιατί είναι αδελφοποιημένος με την Οδυσσό. Ναι, χρειάζονται κάποια πράγματα. Τώρα βρήκα μια άκρη, τώρα δεν θέλω να τα λέω αυτά δημόσια και λέω φέρτε μου λίστες να τα πάρω να τα πάω. Αλλά χωρίς, ξέρετε αυτό είναι... Είναι πάρα πολύ εύκολο να σου πέφτουν λεφτά από το τσουβάλι όπως έπεφταν την πρώτη περίοδο μέχρι το 2018. Είχαν αναλωθεί 600 εκατομμύρια ευρώ. Πω, πω, πω. Χωρίς να γίνει ένα χαρτί για την ένταξη δεν βρήκα. Γιατί ερχόντουσαν εδώ οι ΜΚΟ ή άλλες ΜΚΟ από εδώ, τους δίναν τα λεφτά και αυτές τι κάναν. Κάναν τραγουδάκια για τα παιδιά, ζωγραφιές για τις γυναίκες, καμία ένταξη. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ ένταξη. Ναι. Ένταξη είναι αυτό. Είναι... Ή να ξέρει ελληνικά. Φυσικά. Να πάει να βρει, θέλει να πάει στο πανεπιστήμιο. Βέβαια. Θέλει να δουλέψει. Θέλει να μάθει μια τέχνη. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ένα τουρνουά το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Γρήγορα. Βέβαια, επειδή είπαμε βέβαια. Κάτι πριν για τον Guardian, έψαξα. Μήπως ναι. ήταν κάποιο άρθρο γνώμης. Γιατί ο Guardian, επειδή όλοι, πρόσκειται δηλαδή, στο Εργατικό Κόμμα, ναι. το Εργατικό Κόμμα είναι σαφώς υπέρ της στήριξης Ουκρανίας και έχει απαγορεύσει στους βουλευτές του και στην νεολαία του να κάνουν καν δηλώσεις υπέρ της ειρήνης. Πάντως... Γι' αυτό μήπως ήταν κάποιο άρθρο γνώμης. Ναι, δηλαδή, λέει, που... σε σημερινό το διαβάζω. Στο... ναι, εντάξει, ναι. Αυτό μπορεί να είναι. Ναι. Ναι. Για μένα μπορεί να είναι άρθρο γνώμης, γιατί δεν πιστεύω.
ότι με τη στάση που έχει κρατήσει το Εργατικό Κόμμα της Αγγλίας. Αντέχει δηλαδή, οικονομικά, λέει, ισχυροποιείται το ρούβλι. Ναι, καλά, εντάξει. Άρα κάποια γνώμη. Κυρία Βούλτεψη, το πιο ανησυχητικό. Κάποιο λέει τη γνώμη του. Το πιο ανησυχητικό πρωτοσέλιδο είναι το πρωτοσέλιδο του Economist πριν από λίγες μέρες που δείχνει στάχια. Τα οποία στάχια σε κάθε σπυρή σιτάρι, αντί για σπυρή σιτάρι, έχουν μια νεκροκεφαλή. Και μιλούν για την επισητιστική κρίση. Και γι' αυτό πρέπει να κοιτάξουμε την αυτάρκειά μας και εμείς εδώ μέσα. Ωραία. Ναι. Κυρία Βούλτεψη, χαρά μας που σας είχαμε εδώ στο στούντιο των Παραπολιτικών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσέξτε τώρα, μην σας πάρει και ο Λάλα. Μαζί με τον Λάλα. Θανάση, θέλεις να μείνω. Έλα μέσα, έλα μέσα, Θανάση. Και θέλω να σε σήμερα γιορτάζετε για τη γάμου και θέλω να το σου πω. Χρόνια πολλά. Εντάξει, μπορώ να κάνω ό,τι μαλακία. Ό,τι θε κάνει. Ό,τι θε κάνει. Τα πάντα. Άμα είσαι, άμα γιορτάζει. Χρόνια πολλά. Δόξα τω Θεώ, χαίρομαι που σε βλέπω και είσαι καλά. Είσαι καλά. Αυτό δεν είναι σταθμό. Είναι όλα. Υποδοχή. Όλα live. Αυτό σημαίνει live εκπομπή, έτσι, στο ραδιόφωνο.